Θα ήθελα για ένα λεπτό να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είδαμε χθες έξω από το κλειστό γήπεδο βόλεϊ Μελίνα Μερκούρη, διότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, δυστυχώς. Και επομένως εδώ πρέπει να πούμε κάτι με πολύ σαφή τρόπο. Για όλους μας οι ευχές, οι ολόθερμες, οι ολόψυχες ευχές είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος χειρουργήθηκε χθες το βράδυ να ξεπεράσει αυτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει, μια φωτοβολίδα η οποία καρφώθηκε σε μια αρτηρία στο πόδι του. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Θέλουμε να γίνει καλά, να το ξεπεράσει και να ηρεμήσει και αυτός και η οικογένειά του και οι συνάδελφοί του. Όμως, προκύπτει ένα ζήτημα. Το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι αν η αστυνομία και η παρουσία της στα γήπεδα λύνουν το ζήτημα. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε, που έχουμε δει περιστατικά στα οποία η κυβέρνηση επιλέγει πρακτικές οι οποίες διαρκώς είναι απέναντι στις διεθνείς πρακτικές. Η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας και μετά από τα τραγικά περιστατικά τα οποία έχουμε δει και τον τελευταίο χρόνο και στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Θεσσαλονίκη δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα. Και επομένως εδώ πρέπει να σταθούν όλοι και ειδικά η κυβέρνηση μπροστά στις ευθύνες της, να αναλάβει το ρόλο τον οποίο έχει και να καταλάβει ότι η παρουσία εκεί των δυνάμεων ασφαλείας δεν είναι κάτι το οποίο κατευνάζει ή αντιμετωπίζει τα βαθιά προβλήματα βίας τα οποία έχουμε στα ελληνικά γήπεδα. Επομένως, εκ μέρους όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, θέλω να ευχηθώ πολύ σύντομα ο 31 ετών αστυνομικός να γίνει καλά, να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του και να ηρεμήσει και αυτός και η οικογένειά του, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να ανοίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση, όχι σαν αυτή η οποία άνοιξε μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην οποία διέσχισαν 5.000 χιλιόμετρα κάποιοι και ήρθαν από την Κροατία για να δολοφονήσουν έναν Έλληνα οπαδό. Να κάνουμε μια ζήτηση ουσιαστική για να μην ξαναζήσουμε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας.